επηρεάζει και το Δήμο των Γεροθρών, επηρεάζει και των Θεραπνών, γιατί ίσως περνάει, γιατί ίσως ενοχλεί, διότι ίσως... Ίσως. Τεχνική υπηρεσία με την έννοια που εννοούμε για να οριμάζει έργα των Δήμων δεν μπορεί να κάνει τέτοια. Γιατί επειδή υπάρχει TIRC. Υπάρχει TIRC, αυτή είναι ή ο κάθε Δήμος. Αλλά TIRC όμως με δύο μηχανικούς προσπαθεί να... Δυστυχώς. Τι γίνεται. Δυστυχώς η TIRC είναι αποψηλωμένη από προσωπικό. Βέβαια. Έχει 22 τάσεις των ομολακωνίας. Και είναι εκατοντάδες τα έργα έτσι, που θα πρέπει να μελετήσει, να επιβλέψει. Και καταλαβαίνετε τώρα, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα που σε είναι, είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Πολλαπλά τα προβλήματα. Αυτά λοιπόν, εάν δεν λυθούν, η αυτοδιοίκηση που με ρωτήσατε αν πηγαίνει καλά ή όχι, με όλες τις προσπάθειες που γίνονται από όλους και από την κεντρική εξουσία αλλά και από εμάς τους δημάρχους στο βαθμό που μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, δεν θα προχωρήσει η βελτίωση εάν δεν διορθούν κάποια πράγματα. Εάν δεν επανδοθούν σωστά οι υπηρεσίες, εάν και οι υπηρεσίες και τα πρόσωπα στελεχών της υπηρεσίας δεν αποφασίσουν να δουλέψουν για το καλό της κοινωνίας, γιατί κύριε Θελούρη, εγώ το έχω ξαναπεί, θα το πω και άλλη μια φορά. Ο μεγάλος ασθενής, και μπορεί να γίνουμε δυσάρεστος αυτή τη στιγμή, της ελληνικής κοινωνίας είναι ο δημόσιος τομέας. Καλά, εκεί είναι... Άλλο πρόβλημα μεγάλο. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έχω διατελέσει δημόσιους υπάλληλους 20 μέρες. Ήταν στο τμήμα που εργαζόμουν 40 άτομα. Οι υπηρεσίες προσφέρονται ελάχιστες και όταν ερχόταν να διευθυντήσω προϊστάμενος του ζητούσε συνέχεια προσωπικό. Δεν πάει άλλο. Ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος εργάζεται για να πληρώνεται ο δημόσιος τομέας δεν ασχολείται με αυτόν κανένας. Και όταν μιλάμε για μισθωτούς και συνταξιούχους εννοούμε του δημοσίου τομέα. Και μόνο. Αυτό τον έρημο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, δεν, με αυτόν δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας. Δεν ασχολήθηκε κανένας αν έμεινε στο δρόμο και δεν έχει οικογένειά του, τα παιδιά του γάλα να πιούν. Ενώ ο δημόσιος υπάλληλος ή κάποιον επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα όταν συμβαίνει οτιδήποτε, ερχόμαστε και τους δίνουμε 1002 προνόμια. Εθελούσες εξόδους με πριν, με ιστορίες. Και με υπέρογκα ποσά. Και με υπέρογκα ποσά. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Και οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες και ο λαός. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών εμείς, ο κόσμος, ο λαός δεν είναι άμυρος ευθυνών. Υπάρχει όμως και μεγάλο ποσοστό άγνοιας. Ο κόσμος δεν φροντίζει ο εκάστοτε κυβερνών ή ο εκάστοτε, απρόσωπα το λέω, δεν φροντίζουν να ενημερώνουν σωστά τον κόσμο. Εγώ βλέπω ας πούμε τώρα αυτό τον καιρό με τα οικονομικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος λόγω της κρίσης και διότι αναγκάζονται να βάλουν έξτρα φόρους και κάτι τέτοιο και εισπρακτικά συστήματα τέτοια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν λέει στη μεγάλη κρίση και στο μεγάλο έλλειμμα που παρουσιάζει το ελληνικό δημόσιο. Και ποιος αναλύει αναλυτικά να πει 5 πράγματα στον κόσμο, όχι τεχνικά το πώς θα συντάξει την αίτηση ή το δελτίο ή δεν ξέρω τι. Αυτό θα πάει στο λογιστή κάποιος που έχει την ανάγκη και θα την τα φτιάξει. Από εκεί και πέρα όμως είναι και θέμα της φιλοσοφίας. Δηλαδή ποτέ δεν είδα να πει ξέρεις σας παίρνουμε τόσα λεφτά γιατί με αυτά τα λεφτά θα τα πάμε σε αυτούς τους κωδικούς οι οποίοι είναι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό την πληρωμή αυτών των πραγμάτων ή για το συγκεκριμένο έργο. Και από ένα απλό παράδειγμα. Ανοίξαμε κωδικό και έχουμε τις δωρεές από όλο τον πλανήτη για τους πυρόπληκτους. Και εσείς είσαστε πυρόπληκτος δήμος μεταξύ των άλλων. Και μεταξύ του και της Ηλίας μάλιστα. Τα έχουν στην τράπεζα και τοκίζονται. Και εξοδεύουν μόνο τους υπαλλήλους του οργάνου διαχείρισης
των ποσών και είναι 200 τόσα εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, πόσα έχουν μείνει τώρα δεν ξέρω, και έχουμε πρόεδρο κλπ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει η καινούρια κυβέρνηση. Επιτρέπεται όμως 3 χρόνια να μην έχουν γίνει τίποτα και να ζητάνε από τον Αντώνη το Φελούρη να μην μπορούν να του δώσουν να φτιάξει το σπίτι του, γιατί για αυτό το σκοπό έχουν δοθεί τα χρήματα. Γιατί του ζητάνε, λέει, τίτλους και παρατίτλους και μελέτες και κοντραμελέτες. Πού μπορεί τώρα ο άνθρωπος, ο φτωχός, ο Φελούρης που είναι στο βουνό επάνω και που κάει και συμπτωματικά, γιατί φταίνε άλλοι που καήκανε. Τα λέω λίγο έτσι θολά, γιατί δεν θέλω να τα συγκεκρινοποιήσω. Κύριε Φελούρη, θα ένα-ένα. Είπατε ότι δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Όντως, ο κόσμος, απλός κόσμος, δεν μπορεί να γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί, ναι. Εκεί λοιπόν έρχεστε εσείς, ο ρόλος ο δικός σας των μέσων ενημέρωσης, που είναι στο χέρι σας να κάνετε αντικειμενική ενημέρωση. Πρέπει να καλείτε λοιπόν, γιατί και εσείς τώρα ως δημοσιογράφος δεν μπορεί να ξέρετε όλα τα θέματα, εξειδικευμένα θέματα. Πρέπει κάθε φορά ένας του κλάδου, ο οποίος όμως να μπορεί να τα περάσει. Γιατί πιστέψτε με, εγώ είπατε ότι έχω σπουδάσει οικονομικά φοροτεχνικός χρόνια, προσπαθώ ακούγοντας την τηλεόραση κάποιους ανθρώπους να μιλάνε για φορολογικά μέτρα και χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα, αυτό ακριβώς. Πόσο μάλλον ο απλός ο άνθρωπος που δεν ξέρει. Ο τρόπος. Ο μηχανικός που δεν ξέρει φορολογικά. Πρέπει να ξέρει. Ο μηχανικός ξέρει να χτύνει πολυκατοικίες, να κάνει δρόμους, να κάνει. Δεν ξέρει φορολογικά. Έτσι. Λοιπόν, εάν αυτός ο οποίος καλείται να ενημερώσει τον κόσμο. Επάνω σε αυτό το θέμα, που έχετε απόλυτο δίκιο ότι εμείς τα μέσα ενημέρωσης, περισσότερο τα τοπικά που εμείς έχουμε μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και θεαματικότητα. Λοιπόν, αν θα πάτε στον ΟΤΕ, έχει ένα πρόγραμμα ΟΤΕ, Connex λέει, τάδε. Connex τάδε και έχει και Connex, πώς το λένε, Internet TV. Το Internet TV σημαίνει ότι αυτοί οι του ΟΤΕ έχουν πιάσει και έχουν βάλει μέσα στο ίντερνετ, μέσα από το ίντερνετ, και μπορείς να βλέπεις τηλεοράσεις. Προσέξτε. Και πάω και ζητάω να γίνω κι εγώ μέλος της ομάδος για 20, 30, 40, ξέρω εγώ, τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο ΟΤΕ δεν ήξερε τίποτα εδώ στη Σπάρτη. Ευγενέστατη η κυρία που είναι η προϊσταμένη, ρωτάει επάνω στην Αθήνα την αρμόδια διεύθυνση, το αρμόδιο τμήμα για αυτή την περίπτωση, και με αλαζονικό τρόπο της λέει, και από την Καλαμάτα ζητήσατε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει, μόνο τα μεγάλα κανάλια. Δηλαδή, πώς μπορούμε εμείς, πάμε δίπλα στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει 300-400, ξέρω εγώ, τοπικά κανάλια σε κάθε περιοχή κλπ. Όλα είναι δωρεάν στους δορυφόρους. Γι' αυτό και βλέπετε στη Γερμανία, πας όταν δεις πολλά πιάτα στα μπαλκόνια, εκεί μένουν Τούρκοι. Όταν πας στη Θράκη και δεις πιάτα, μένουν Τούρκοι. Γιατί γυρίζουν και έχουν όσα κανάλια θέλουν, τα τοπικά τους. Από το χωριό τους ακόμα μπορούν να δουν τι γίνεται. Δωρεάν. Ξέρετε πόσο μου ζητάνε εμένα για να μπω στο δορυφόρο? 7.500 ευρώ το μήνα. Άντε αν τα βγάλεις. Απαγορευτικά πόσα. Από πού? Απαγορευτικά πόσα. Χρήμα. Χρήμα. Πραγματικά χρήμα. Αλλά να επανέλθουμε σε αυτό, το έχετε πολύ το δίκιο, είναι εξωφρενικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ θέλω, έχω κάνει και προτάσεις μάλιστα για τηλεεκπαίδευση. Να ξέρουμε ότι κάθε μεσημέρι, ξέρω εγώ, από τις 3 μέχρι τις 5 έχουμε η μία ώρα, τέταρτα, ξέρω εγώ, πότε για το φαγητό, πότε για τα ρούχα, πότε για το αγορά, πότε για τα λογιστικά, πότε για το γιατρό, όλα. Να έχουμε μια γενικότερη ενημέρωση του κόσμου. Να γίνεται τηλεεκπαίδευση πλέον. Οπότε εκεί να μπουν και ο πίνακας
που θα γράφει ο άλλος και θα ενημερώνει και θα λέει προσέχτε εκεί.